Φίλες και φίλοι χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Έχουμε θεματάρα σήμερα. Ένα εξαιρετικά κέριο ερώτημα, το οποίο δίνει την ευκαιρία σε μένα να δώσω απαντήσεις, οι οποίες να αντιμετωπίζουν στη ρίζα τους το πρόβλημα της μαθημένης αβοηθησίας, το πρόβλημα του κολλήματος και το πρόβλημα της αντίστασης στη θεραπεία και της αντίστασης στην αλλαγή. Ο τίτλος του email που μου έγραψε η Λίζα, η Λίζα είναι φίλη εδώ στο κανάλι, η οποία είναι ενεργή και στα σχόλια αλλά και στα lives, είναι «Πώς είναι να ζητάς αυθεντικά βοήθεια». Αγαπημένη μου Θέκλα, με προβλημάτισε το πώς ζητάμε αυθεντικά βοήθεια σε αντίθεση με το να παραθέτουμε την ιστορία μας χωρίς όμως πρόθεση να βοηθηθούμε. Θα ήθελα αν θες τη γνώμη σου, καθώς είμαι εκπαιδευμένη, ψυχοεκπαιδευμένη θεωρώ, αλλά όχι δική του χώρου. Λίζα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την Πάσα. Είναι εξαιρετική Πάσα και πιστεύω πως αυτό το βίντεο είναι σως. Εάν έχετε παρακολουθήσει μέχρι σε αυτό το σημείο και είστε καιρό στο κανάλι, ή θέλετε να είστε ενεργοί στη ψυχοεκπαιδευτική μας κοινότητα, το έχω βάλει ήδη στη λίστα να παραγωγείς με τίτλο SOS, SOS, αλλά βάρτε αυτό το βίντεο στα SOS. Στο χθεσινό live, Παρασκευή 2.8, αυτό το email μου το στείλε το Σάββατο 3.8 Ελίζα, συμμετείχε μια κοπέλα που περνά μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Θα βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο το link για το live της Παρασκευής 2 Αυγούστου. Σου έγραφε λοιπόν συνέχεια στο τσάτ. Αν κατέγραψα καλά τα λεγόμενα της, ήταν τα εξή. Έχει στοιχειοθετήσει τι μας είπε ε, έτσι ξεκάθαρα. Δεν μπορώ να ξεκολλήσω από έναν άρχισο, αν και με ταλαιπωρεί, αν όχι κακοποιεί. Λίζα μου την κακοποιεί. Από αυτά που περιέγραψε την κακοποιεί κιόλας. Ψυχικά σίγουρα μου προτείνεις να μπλοκάρω από τα κανάλια επικοινωνία το άτομο αυτό, αλλά δεν μπορώ. Όντως η κοπέλα αυτή περιέγραψε το κόλλημα, το άγριο κόλλημα που έχει με έναν αρχισιστή, με τον οποίο είχε δύο χρόνια σχέση και ο οποίος τη χωρίζει και αυτή δεν το παίρνει απόφαση. Τη προτείνω εγώ στο live να τον μπλοκάρει από παντού και λέει δεν μπορώ. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Επίσης, έχω πατέρα να αρχίσω αλλά δεν μπορώ να ξεκόψω από αυτό. Αλλά μπορώ να κάνω το συσχετισμό μεταξύ τοξικού γονέα και συντρόφου. Μα είπε ότι και ο πατέρας μου είναι αρκισιστής και ίσως και γι' αυτό με ελκύει εμένα ο αλλά δεν μπορώ να ξεκόψω από τον πατέρα. Επίσης, Ήρθα σε επαφή χωρί προφύλαξη, αλλά δεν πήρα χάπι επόμενη ημέρα. Μα είχε πει ότι έσπασε το προφυλακτικό, ότι όχι ότι ήταν χωρί προφύλαξη. Και τη ρώτησα γιατί δεν πήρε το χάπι τη επόμενη ημέρα. Απάντησε κάτι ότι είχε ένα αυτοάνωσο νόσημα που δεν τη επιτρέπει να πάρει το χάπι τη επόμενη ημέρα. Αλλά στην πραγματικότητα, εκεί που κατέληξε στο τέλο, να προβεί δηλαδή σε άμβλωση, οποιαδήποτε ζημιά θα έκανε στο αυτοάνωσο νόσημα το χάπι τη επόμενη ημέρα, η άμβλωση ω αναστάτωση του σώματο και αναστάτωση των ορμόνων τη, σίγουρα θα έκαναν περισσότερη ζημιά. Έμεινα έγκυο, αλλά δεν έκανα κάτι μόνη μου. Δεν έκανα, δεν έκανα κάτι να πάρω μια απόφαση να κάνω κάτι για την εγκυμοσύνη μου. Έκανα άμβλωση επειδή μου το είπε ο σύντροφό μου, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι για το να, τον απομακρύνω. Στο live η κοπέλα μας έγραψε ότι ο σύντροφος της την απειλούσε ότι θα έχει συνέπειε αν δεν κάνει έκτωση. Έχω πάει σε τρεις ψυχολόγους, αλλά δεν με έχουν βοηθήσει. Στο τέλος έγραψε ότι με τον τελευταίο ψυχολόγο που πάει, έχει αρχίσει να παίρνει κάποια βοήθεια και ότι ελπίζει πως θα βοηθηθεί. Έχω δει όλα σου τα vlogs για το θέμα ναρκισισμός, αλλά δεν έχω λάβει απαντήσεις. Γιατί σε κάποια φάση με ρώτησε τι να δω και τη είπα για το playlist με το θέμα του ναρκισισμού και λέει τα έχω δει όλα, αλλά δεν έχω πάρει απαντήσεις. Εσύ, η ψυχολόγο δηλαδή, δίνει λύσει και απαντήσει, αλλά δεν τι ακούω και δεν με βοηθά. Έχω δει όλα τα vlogs, αλλά δώσε μου τώρα μια μαγική συμβουλή. Δεν με έχει βοηθήσει δηλαδή επί τη ουσία. Τελικά τι γίνεται, ρωτάει η Λίζα. Βοηθιέται κάποιο ή όχι. Αντιπαραβάλλω λοιπόν αυτή την έκκληση για βοήθεια που έγινε στο live της Παρασκευής 2 Αυγούστου 2024, το αντιπαραβάλλει λοιπόν η Λίζα με την ιστορία της φίλης που ανέβηκε στο κανάλι με θέμα για ελληνική οικογένεια και με εκείνον τον πατέρα ο οποίος δεν φτάνει που κακοποιούσε ο ίδιος την κόρη του και έδωσε το πράσινο φως και στο δάσκαλο να την κακοποίησει κομπάζει γι' αυτό, περηφανεύεται γι' αυτό σε ένα βιβλίο που έχει γράψει. Λοιπόν, αντιθέτως με την κοπέλα στο live η κοπέλα που μας έγραψε την ιστορία Αγία Ελληνική Οικογένεια για τον πατέρα ο οποίος πήγε στο δάσκαλο και ζήτησε να δέρνει την κόρη του. Δεν ζήτησε βοήθεια, δεν επεδίωξε τον νύχτο, δεν εκφράστηκε καν αρνητικά για τον πατέρα της. Μάλιστα σου έγραψε στο τέλος, κάνει ό,τι καταλαβαίνεις με την ιστορία. Για να μην μακρηγορήσω άλλο, το ερώτημα μου είναι πώς είναι το αυθεντικό αίτημα για βοήθεια. Θεωρώ ότι είναι άλλο να λέμε στον άλλο, έχω ένα σάκο που κουβαλάω, προσπαθώ να ελαφρύνω και άλλο κουβάλα το σάκο μου εσύ. Με πολύ αγάπη και πάντα ευγνωμοσύνη, Λίζα. Λίζα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί έχεις δώσει φοβερές πάσες, φοβερές πάσες, to the point. Μπορεί να μην έχεις μεταφέρει ακριβώς αυτά που είπε η κοπέλα στο live, αλλά το, το βίντεο αυτό δεν το κάνουμε για την κοπέλα που γράφει στο live. Το βίντεο αυτό το κάνουμε για όλους μας. Το κάνουμε για να δώσουμε έμφαση, να κατανοήσουμε, να καταλάβουμε τι σημαίνει αναλαμβάνω την ευθύνη του εαυτού μου. Τι σημαίνει δεν είμαι ένας βαρύς άνθρωπος που επιβαρύνω τους άλλους. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε προβλήματα. Τουλάχιστον όλοι όσοι μπαίνουμε σε αυτό το κανάλι. Εγώ πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν προβλήματα όπου και αν βρίσκονται, είτε είναι ψυχοεκπαιδευμένοι είτε όχι, είτε αντιλαμβάνονται τα προβλήματα τους είτε όχι. Είναι μέσα στην ανθρώπινη φύση να υπάρχουν προβλήματα. Κάποια προβλήματα είναι πιο βαριά, κάποια είναι πιο ελαφριά, αλλά δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει το δικό του σταυρό, όπως έχει συνηθίσει να λέγεται. Κάποιοι άνθρωποι έχουν την υπεύθυνη στάση ζωής, την ψυχοσυναισθηματικά όριμη στάση ζωής, να αναλαμβάνουν την ευθύνη των προβλημάτων τους, να αναλαμβάνουν την ευθύνη του εαυτού τους και να αποφασίζουν συνειδητότατα ότι δεν θα κοροϊδεύουν κανένα. Ότι δεν θα κοροϊδεύουν τον εαυτό τους, ότι δεν θα κοροϊδεύουν τον ψυχολόγο τους, ότι δεν θα κοροϊδεύουν τον ψυχολόγο από τον οποίο ζητάνε γνώμη μέσα από σχόλιο ή chat σε ένα live ενός ψυχοεκπαιδευτικού καναλιού και ότι γενικώ δεν θα κοροϊδεύουν τον κόσμο. Είχαμε κάνει μια σειρά από βίντεο το 2015-2016 το 2016, το, οποίο έγιναν τρόπον την viral μέσα στο facebook Μπορεί να είχαν πάρει και 200 και 300 Για τους χειριστικούς και κλαμμένους ανθρώπους του ανθρώπου δηλαδή οι οποίοι χρησιμοποιούν τα προβλήματα του, χρησιμοποιούν τον προσωπικό του πόνο με τέτοιο τρόπο ώστε να χειραγωγούν του άλλου και να παίρνουν αρκιστική τροφοδοσία μέσα από τη λύπηση που παίρνουν από τους άλλους και μέσα από το αίσθημα της ανυμπόριας που προκαλούν τους άλλους. Γιατί ναι, αν μπαίνεις σε ένα live μια ψυχοεκπαιδευτική κοινότητα όπου υπάρχουν 400 άνθρωποι που παρακολουθούν ζωντανά. Και μια ψυχολόγο, παύλα ψυχοεκπαιδεύτρια, η οποία δίνει το χρόνο τη εκείνη την ώρα για να απαντήσει σε ερωτήματα ψυχοεκπαιδευτική φύσεως στου ανθρώπου που βρίσκονται στο live. Αν μπαίνει σε αυτό το live και βομβαρδίζει το live με έντονε, δύσκολε, προβληματικέ λεπτομέρειε τη ζωή σου, με βαριά πράγματα. Σου δίνονται απαντήσεις. Εσύ τις απαντήσεις τις αποκρούεις. Δεν τις ακούς. Μάλιστα φτάνεις στο σημείο να πεις έχω δει όλα τα βίντεο και δεν κατάλαβα τίποτα. Έχω δει το ένα και δεν έκανα τίποτα. Έχω δει το άλλο ή... Δεν θυμάμαι ακριβώς αυτά που έγραψε η κοπέλα. Σίγουρα δεν τα έχει γράψει τόσο ξεκάθαρο όπως τα, τα, τα έχει γράψει στο email της Λίζα. Θυμάμαι ότι ήταν έτσι πιο καλογραμμένα. Ήταν έτσι πιο στρογγυλοποιημένα. Το ρεζουμέ προσπάθησε η να βγάλει τώρα. Εάν μπαίνει σε οποιοδήποτε ψυχοεκπαιδευτικό ή ψυχοθεραπευτικό χώρο και ο σκοπό σου είναι να ξεφορτώσει, ο σκοπό σου είναι να πει τα δικά σου, να σε λυπηθεί ο θεραπευτή, να σε λυπηθούν οι άλλοι άνθρωποι που βρίσκονται από εκεί και να πάρει ναρκιστική τροφοδοσία μέσω τη λύπηση αλλά και μέσω του ότι θα δει ανθρώπους που είναι ψυχολόγοι, είναι ψυχοεκπαιδευόμενοι, είναι μέλη μιας ψυχοθεραπευτικής ομάδας να προβληματίζονται και να νιώθουν ανήμποροι να σε βοηθήσουν, τότε όχι, αυτό δεν είναι ένα αυθεντικό αίτημα για βοήθημα, αλλά είναι ένα αυθεντικό αίτημα για προσοχή. Ετίσε προσοχής. Είσαι ένας επέτης προσοχής. Οι κλαμμένοι άνθρωποι, οι άνθρωποι που είναι πάρα πολύ πρόθυμοι να σου μιλήσουν για τα προβλήματά τους. Είναι πάρα πολύ πρόθυμοι να σου μιλήσουν για το πόσο άσχημα νιώθουν. Είναι πάρα πολύ πρόθυμοι να δώσουν έτσι έντονες, vivid, ζωντανέ περιγραφές των παθών τους. Αλλά δεν είναι καθόλου πρόθυμοι να ακούσουν ενεργητικά και με προσοχή τις αποκρίσεις σου και να πάρουν αυτά που τους δίνεις, σε καμία περίπτωση δεν είναι άνθρωποι άξιοι λύπησης. Και δεν είναι κρίμα και δεν είναι καημένοι. Είναι χειριστικοί. Και έχουμε στο κανάλι μας τέτοιου ανθρώπους. Έχουμε. Ανθρώπους οι οποίοι κατ' επανάληψη γράφουν στα σχόλια τα προβλήματά τους. Γράφουν στα σχόλια την απογοήτευσή τους. Γράφουν στα σχόλια το ότι μακάρι και η ζωή μου να ήταν έτσι όπω τη ζωή του αλλουνού και να μην ήταν η δικιά μου η ζωή. Ότι ναι, μεν βγήκε ψυχολόγο και έκανε ένα ολόκληρο βίντεο και εξήγησε για ένα ζήτημα. Έρχομαι εγώ και λέω: Δεν είναι έτσι. Είναι αλλιώ. Και όλα από ένα χώρο του ότι η ψυχοθεραπεία δεν βοηθάει, η ψυχοεκπαιδεύση δεν βοηθάει, αλλά τι κάνει εδώ πέρα και λιμένεσαι ένα ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι. Γιατί. Γιατί. Γιατί επειδή σε ένα ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν άνθρωποι με αυξημένη ενσυναίσθηση ή με τη φυσιολογική δόση ενσυναίσθησης οι οποίοι θα σπεύσουν, προτού σε καταλάβω φυσικά, να σου συμπαρασταθούν. Και εσύ θα πάρεις αυτή την προσοχή την οποία επιζητείς. Ένα αυθεντικό αίτημα βοήθειας δεν έρχεται με μία έτσι δραματική καταγραφή των προβλημάτων και των αδιεξόδων του ανθρώπου ο οποίος κλαίγεται... με ένα ιστριωνικό τρόπο, με ένα δραματικό τρόπο. Είπαμε στο β' πλέγμα διαταραχών προσωπικότητας... υπάρχει και η διαταραχή ιστριωνικής προσωπικότητας... η οποία μπορεί να εξηγηθεί εύκολα με την αγγλική λέξη drama queen. Οι άνθρωποι που κλαίγονται είναι βασίλισσες του δράματος, drama queens. Οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι απολαμβάνουν να έχουν προβλήματα... Γιατί όταν έχουν προβλήματα, χρησιμοποιούν τα προβλήματά τους για να τους δίνουν προσοχή άλλοι. Θέλουν αυτοί οι άνθρωποι να αρουφούν την ενέργεια των άλλων ανθρώπων. Οι ιστριωνικοί άνθρωποι, οι χειριστικοί και κλαμμένοι άνθρωποι είναι βαμπύρ ενέργειας, τα οποία μας αφήνουν χάλια ψυχολογικά, χάλια συναισθηματικά. Οι οποίοι όταν θα πούν το ζήτημά τους δεν θα το πούν για να βρουν λύσεις, δεν θα το πούν για να πάρουν συμπόνια, θα το πούν για να μας εξοντώσουν συναισθηματικά. Θα το πούν για να μας χαλάσουν τη με πολύ κόπο κερδισμένη ψυχική μας ισορροπία. Δεν είναι εύκολο για κανέναν από εμάς, για κανέναν από τους επιζήσαντες κακοποίησης, για κανέναν από τους ανθρώπους που καθημερινά κάνουμε τον προσωπικό μας πνευματικό αγώνα προκειμένου να δημιουργήσουμε την ψυχική μας υγεία, ισορροπία και ευεξία να τη διατηρήσουμε, δεν είναι εύκολο να είμαστε καλά. Κάνουμε πολύ κόπο καθημερινά για να είμαστε καλά. Έρχονται όμως κάτι τεμπέλιδες ολκής, πνευματικά τεμπέλιδες ολκής, οι οποίοι χαροποιούνται όταν έχουν προβλήματα, επειδή μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα προβλήματα για να πάρουν προσοχή από τους άλλους. Επέτες προσοχής επέτε ενέργεια. Άνθρωποι οι οποίοι βαριούνται να δουλέψουν με τον εαυτό τους για να δώσουν ήδη ενέργεια στον εαυτό τους τεμπελιάζουν ψυχικά, τεμπελιάζουν συναισθηματικά, τεμπελιάζουν πνευματικά και πάνε με περισσό και ανέδεια και φορτώνουν τους δικούς τους εσωτερικούς δαίμονες πάνω στους άλλους με ιδιαίτερα χειριστικό τρόπο, ούτως ώστε οι άλλοι να νιώθουν και άσχημα και να νιώθουν και ότι φταίνε κιόλα και ότι δεν είναι αρκετά καλοί ώστε να βοηθήσουν τον καημενούλη, τον κλαμμένο, την καημενούλα τη χριστική, τον καημένο, τον ιστριονικό, την καημενούλα την ιστριονική. Κανεί άνθρωπο χειριστικό, ιστριονικό, εγωκεντρικό δεν είναι καημενούλη και δεν είναι κρίμα. Έχει βρει τον εύκολο δρόμο να παρασιτεί συναισθηματικά και να παρασιτεί πνευματικά στους άλλους ανθρώπους. Δεν πρέπει να τους το επιτρέπουμε. Ήρθε μια φορά και μου στο το πρόβλημά σου. Σου έδωσα μια απάντηση, η οποία εμπεριέχει μέσα το να προσπαθήσει εσύ ουσιαστικά. Δεν θε να πάρει αυτή την απάντηση. Δεν σου επιτρέπω να μου ξαναλέ το πρόβλημά σου. Πιάσε τον εαυτό σου, πιάσε το ασήκωτο σου βάρο και πήγαινε να κάτσει μόνο σου να αντέξει το δικό σου βάρο. Και τότε ίσω, να κινητοποιηθεί και να αντιληφθεί ότι πρέπει να δουλέψει και εσύ. Όπως δουλεύουμε και εμείς προκειμένου να εξελιχθείς και προκειμένου να μετατρέψεις το εσωτερικό σου χάος σε ένα συγυρισμένο εσωτερικό κόσμο. Μην το δέχεστε. Μην το δέχεστε αυτό το πράγμα να κοπιάζετε καθημερινά, να καθαρίζετε τον εσωτερικό σας κόσμο, να καθαρίζετε το σπίτι της ψυχής σας και να έρχεται ο κάθε τεμπέλης πνευματικά. Να έρχεται ο κάθε χειριστικό άνθρωπο, να έρχεται το κάθε παράσιτο να μπαίνει μέσα στο σπίτι σα με παπούτσια λασπομένα να σα πάει κάτω τα πράγματα, να σα τα χαλάει όλα και να φεύγει και παραπονεμένο ότι πήγα να ζητήσω βοήθεια από τον ψυχολόγο μου, από τον αδερφό μου, από τον ένα από τον άλλον και δεν μου έδωσε βοήθεια και είμαι χάλια. Τέτοιοι άνθρωποι αφήνουν πίσω του συντρίμμια. Γι' αυτό επιμένω τόσο πολύ στο No Contact. Γιατί κάποιοι άνθρωποι πραγματικά δεν είναι. Ούτε διατεθειμένοι να βοηθηθούν, ούτε θέλουν να βοηθηθούν και αποφεύγουν πάση θυσία να βοηθηθούν. Αυτό που κάνουν είναι να ρουφούν την ενέργεια των ενσυναισθητικών ανθρώπων. Και όντως έχει δίκιο η Λίζα στο email που έγραψε, η φίλη που έγραψε την επιστολή η οποία, να σας πω ακριβώς τον τίτλο του βίντεο, γιατί είπαμε θα βάλω και αυτό το βίντεο στην περιγραφή, αλλά και το live στις 2 Αυγούστου. Η φίλη που έγραψε το email που έγινε βίντεο με τίτλο «Η Αγία Ελληνική Οικογένεια όταν ένας κακοποιητικός πατέρας γράφει βιβλίο για να διδάξει κομπάση» όντως η φίλη εκείνη δεν φόρτωσε κανέναν απολύτως από τους αναγνώστες της επιστολής της, από τους ακροατές του βίντεο που έγινε προς απάντησή της, από εμένα που τη διάβασε την επιστολή, δεν φόρτωσε κανέναν με βάρος. Ίσα ίσα μας έδωσε το παράδειγμα ενός αγωνιστή και αγωνιζόμενου ανθρώπου. Προσοχή από τα βαμπύρ ενέργειας. Προσοχή από τους χειριστικούς και κλαμμένους. Προσοχή. Στέλνω την αγάπη μου σε όλους. Φιλιά. Και αν κλαμμένοι και χειριστικοί άνθρωποι ενοχληθούν και βγουν στα σχόλια να γράφουν αρλούμπες, θα πάρουν και την απόκρυψή τους. Και αντί, όπως είπαμε, η ψυχοεκπαιδευτική μας κοινότητα εδώ είναι ένας χώρος ασφαλής για ανθρώπους οι οποίοι έχουν πραγματικά διάθεση να δουλέψουν με τον εαυτό τους. Σας χαιρετώ. Α, πρωτού κλείσω. Έλαβα ένα email, το οποίο φυσικά δεν θα διαβάσω, το οποίο έρχεται από ένα ενήλικο παιδί, το οποίο γράφει ένα δρυμμή κατηγορώ προς άλλους ενήλικες της οικογένειας του γονείς. Διαβάζοντας εκείνο το email... Από την πρώτη στιγμή το ένιωσα και μετά το διαπίστωσα διαβάζοντας πιο προσεκτικά το email ότι πρόκειται για ένα πρόσωπο χειριστικό, κλαμμένο, ένα πρόσωπο το οποίο δημιουργεί προβλήματα και γράφει στην οικογένεια, η οικογένεια προσπαθεί να επιλύσει τα προβλήματα και γράφει και μια, ένα email στον ψυχολόγο, στην ψυχολόγο με σκοπό να κάνει α, βίντεο ψυχολόγος να κράξει τα θύματα του. Ε, όχι. 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 Μηδενική ανοχή σε χειριστικούς και κλαμμένους ανθρώπους. Το θυμόμαστε αυτό. Φιλιά.